είμαστε εσύ, ρε. Έλα γρήγορα να το μη σε αποκλειώσω. Από τι, ρε πατέρα, αφού δεν έχει μία. Δεν έχω, αλλά θα αποκτήσω. Σκατά αποκτήσω. Είμαι ένας αποτυχημένος. Έλα τίποτα. Μία, μία. Νούλα. Να θυμηθώ να αποκλειώσω το γιο μου. Βρε παιδάκι μου, πώς μου ξύπνησες έτσι πρωί-πρωί. Μανιοκατάφλησες. Τι είναι αυτό κριτική που κάνω. Δεν καταλήγω ότι είμαι ένας αποκλειστικημένος. Πουλάρχη, η γιαγιά μου του κολλάς πολύ γιατί θα σε αποκλειώσω και σένα. Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Πρέπει να συνεφέρω το παιδί μου τώρα. Ψυχή μου, καμάρι μου. Σήκωσε το κεφαλάκι πάνω και σήκωσε το μπράβο. Για κοίτα εδώ. Τι βλέπει ο γιος μου εδώ. Μανούλα μου, πού πήγε ο μορφιά μου. Πετάχτηκε ένα λεπτό για τσιγάρα και έρχεται. Πάψε βρε να κοροϊδεύεις τον πατέρα σου. Όταν ήτανε μωρό, ξέρεις τι κούκλος ήταν. Όταν τον πήγαινα βόλτα στην πλατεία με το κοροτσάκι, ακόμα και οι κατοίκες τον καμαρώνανε. Να θυμηθώ να αποκληρώσω και τη μάνα μου. Εμένα, καμάρι μου. Εσένα. Γιατί μέχρι και εσύ βρήκες γκόμενο. Εγώ δεν βρήκα. Α, γι' αυτό κάνεις έτσι. Θα βρεις. Δεν μπορώ να βρω. Πού πας εσύ. Πάω να βάλω την γκόμενο. Βάλα. Μέχρι τα παιδιά το πιάσουν το δούλεμα. Πώς θα βρω, αφού δεν είμαι γλυκό αίματος. Αν δεν θα τη βρεις εσύ, η μάνα σου θα σου βρει την καλύτερη. Προξενιό το 2000. Κοίταξε, το προξενιό είναι διαχρονικό. Τα αισθήματα πουλάκι μου περνάνε. Εγώ πάντω σε γραφείο συνοικεσίων δεν πάω. Ποιο σου είπε ότι θα πάμε εμεί σε γραφείο συνοικεσίων. Εδώ θα μα τη φέρουν. Στο σπίτι. Πίτσα είναι. Καλημέρα. Δεν είναι αυτός, ε? Όχι, γιατί. Γιατί θέλω να πάω μέσα και δεν θέλω να τον δω. Δεν πάρω λάκια, πες μου, επειδή τη γνώμη σου ξέρεις δεν την εκτιμώ καθόλου. Θα ήθελα να μου πεις το συνοικέσιο, ας πούμε. Είναι διαχρονικό ή μήπως είναι έτσι μια απλή κατηνιά. Τι είναι αυτό, καλέ. Κοριός. Να σου πω, βασικά κατηνιά, αλλά διαχρονική κατηνιά. Αντώνη, εκμεταλλεύσουμε πολύ ψαγμένα πράγματα, λέω σήμερα. Και γιατί το έβαλες, καλέ. Γιατί παιδάκι μου λύσεψε από τότε που έγινε διευθύντρια και ετοιμάζει αντεπίθεση. Και ως διευθύντρια πρέπει να ξέρει τι γίνεται μέσα στο γραφείο. Αλλά σου πω, γιατί έπιασε λαβράκι. Κλεοπάτρα, μήπως δεν είναι σωστό. Καλά, με δεν θες, μην ακούς. Λοιπόν, το ίδιο πιστεύει και η μαμά. Σου λέει περισσότερο κατά είναι εκτόσεις παρά η γάμη από έρετο. Ενώ το συνοικέσιο, σταθερό, αξιόπιστο, τραβάει στην ανηφόρα. Τώρα εσύ κάπου το πας. Μωρέ, μόνο του πάει. Θα παντρευτώ με συνοικέσιο. Η λογική είναι η σταθερή βάση για ένα γάμο. Όχι έρωτας. Επίσης η καλή πρίκα είναι μια καλή βάση. Το σκέφτηκες καλά. Το σκέφτηκε η μαμά, το ίδιο κάνει. Και η Κλεοπάτρα. Πρόσεξε τι θα πει μπαγάσα γιατί αλλή μονά σου. Έλα μωρέ, τι θα πει η Κλεοπάτρα. Ως πότε θα μου θα πληρώνω αυτόν τον ελληνικό μου λάθος. Ως πότε. Άντε βρε παιδάκι μου, τέλειωνε πια με αυτό το φαΐ. Πρέπει να πας να αγοράσεις και κουστούμι. Γιατί μάνα μου, αύριο παντρεύομαι. Ποιος είμαι, ο Σπίτι Γκονζάλες. Αύριο αριβάρει ο πεθερός σου σε τσεκάρι. Γιατί, φοβάται πως έχω τρία κεφάλια. Εκεί γουρούν στο σακί, θα πάρουν τώρα λεφτάδες άνθρωποι. Και νομίζεις θα καταδεχτώ εγώ να περάσω από κταίο. Μπορεί να είμαι φτωχός, αλλά αξιοπρεπής. Εγώ λέω να καταδεχτείς. Ξέρεις τι πρίκα δίνουν στην κόρη τους. Για λέει, να χαρώ λιγάκι να φτιαχτώ, για λέει. Από πού να αρχίσω. Από εκείνη τη σπιταρόνα που τη χτίζανε 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Γερή αντισεισμική, γιατί είμαι τη σεισμογενής χώρα. Μην πέσει πέρα από κανένα σεισμό, οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Βρε πάρτι είναι πρώτα. Μάνα, θα σε βαρέσω. Δηλαδή, φοβάσαι ότι δεν θα εγκρίνει το γιο σαν ο τσουρόβλαχος. Κοίταξε να δεις, οι πλουτογενέοι είναι περίεργοι άνθρωποι. Από 40 κύματα θα σε περάσουν. Βρε, εσύ δεν μου λέει το πρωί ότι είμαι τεφαρίκη. Το πρωί σου το έλεγα γιατί μου ξύπνησε σαν επιτάφιο. Τι να σου πω, τα φούσκωσα λιγάκι. Δεν τα φούσκωσα καθόλου. Είμαι και λεπούρη, τελεία και παύλα. Και λεπούρη είσαι μάτια μου, αλλά χωρισμένο και λεπούρη. Και καθολική είναι. Όχι, αυτοί είναι περίεργοι άνθρωποι. Αυτοί έχουν παράδοση, δεν χωρίζουν αυτοί. Δηλαδή, άμα δεν ταιριάζουν με τη γυναίκα του, τι κάνουν, άμα του κερατώνει. Σκοτώνω. Σου λέει καλύτερα αχείρος παρά χωρισμένος. Τι θα πει ο κόσμος. Βέβαια. Τη σκοτώνεις εκεί πέρα, ράβεις και ένα μαύρο κουστούμάκι και έξω από την πόρτα. Τι τώρα, θα κάθονται να ασχολούνται με συνενετικά και αηδίες τώρα λεφτάδες. Βέβαια. Δεν μου λες, μαμά, είσαι σίγουρη ότι ο γάμος αυτός δεν θα βλάψει την υγεία μου. Τι λες, βρε. 150 εκατομμύρια πρίκα τη δίνουνε. Τότε δεν θα τη βλάψω παρά την υγεία μου. Ευτυχώς γιατί ανησυχούσα. Νόμιζα ότι με είχες βγάλει σε προσφορά. Εγώ η μάνα σου. Άλλο με προβληματίζει εμένα τώρα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι να του το περάσουμε μαλακά ότι είσαι χωρισμένος. Γιατί αυτή είναι περίεργη, μην μας το χαλάσουνε. Δεν μου λες, αν του πω ότι ήταν τσούλα. Μα όχι. Θα με βάλω να του σκοτώσω. Δεν θα του το πω καθόλου. Τι λες, ρε παιδάκι μου, και τα παιδιά πώς θα τα δικαιολογήσω, ότι είναι αγνώστου μητρός. Τι λες, να μου πούνε εύκολο. Δεν μου λες, αν του πω ότι η μάνα του πέθανε στη γέννα.
Μπράβο! Μπράβο, ξεφτέρι μου! Άντε τέλειον το φαΐς τώρα και πήγαινε για το κουστούμι. Τι χρώμα να πάρω? Θα έλεγα ένα γκρισουρί. Γκρισουρί, χείρος άνθρωπος. Τι θα πει ο κόσμος, μαμά, γκρισουρί? Λοιπόν, Μανολάκη, σκέφτομαι σοβαρά να παραιτηθώ. Τι? Βέβαια, οι δύο πάλι άλλωστε δεν θα ποτέ το στυλ μου. Και πώς θα ζήσεις, ρε? Σιγά μου, την ψωροδουλειά. Την αφήνω στη διευθύντρια δίπλα να βγάλει το ψωμάκι της, έτσι κουτσά στραβάει το χούλα. Ρε, δεν πας στο διάολο. Ναι, όχι και φτωχούλα, τώρα τελευταία βλέπω κάτι μοντελάκια. Σώπο, μωρέ, με τα ποιημένα της μάνας, την έχεις δει πως είναι? Σαν βορείο επιρώτησε. Έχεις δει πολλά τέτοια ταγέρ το αργυρό καστρογόρι μου. Τι διάλο, μου έχει μείνει κουσουρό, τη φωνή της ακούω. Είδες την παραπάτηση από ένα γάμο? Πόσο μάλλον από δύο. Όχι, κάνεις λάθος, αγαπητέ μου. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι γάμος, είναι πλούσιος γάμος. Άλλο πράγμα, αυτό δεν σε βλάπτει. Αυτό σε ανανεώνει, σου φτιάχνει τα κέφια σου, μαλακώνει το δέρμα. Ρε, Αντώνη, λες να σταματάει την τριχόπτωση? Στα ποια τριχόπια, ποια πλούσια θα σε κοιτάξει εσένα, ρε? Γιατί ρε, εσένα σε κοίταξε? Γουρούνιο στο σακί σε πειράζει. Τι λες, το απόϊ μέχρι το πεθερούλι να μου κάνει check-up. Αχ, δηλαδή, άμα έχεις αρρώστη, δεν σε παίρνουν. Κοίταξε να δεις. Δίκιο έχει ο Φόσκολος. Οι πλούσιοι είναι αμήλικτοι. Κοίτα πώς ξεφτιλίζεται ο άνθρωπος για δύο δεκάρες. Αν δεν είναι δύο δεκάρες, δύο δις είναι, έχει διαφορά. Τι check-up, τι check-up. Θέλει να δει τι σόι άνθρωπος είναι. Οχ. Δεν το πεις αυτό. Εγώ το πιάσα όμως. Τίποτα. Μια δυσπεψία. Πώς σε θέλει ο πεθερός, είπε. Πώς με θέλει, όπως είμαι. Υψηλός, έτσι αρενοπός, ειλικρινής, τίμιος και πάνω απ' όλα ανήπαντρος. Όχι και ανήπαντρος, αγόρι μου, όχι και ανήπαντρος. Είσαι πάρα πολύ παντρεμένος. Πάρα πολύ μιλάμε. Και το διαζύγιο. Ε, λεπτομέρειες μου, ρε. Θα του κρύψεις ότι είσαι παντρεμένος με παιδιά. Βρε τα παιδιά, δεν τον ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αυτή διαζύγια δεν θέλουν. Θα του πω λοιπόν κι εγώ ότι η γυναίκα μου έτσι σκοτώθηκε σε ατύχημα. Πού να πας την γλώσσα σου, Χριστούζα, ρε, που θες να με θάψεις και από πάνω. Αν δεν θα σε αφήσω, θα σε θάψω πρώτη εγώ στον πεθερούλη σου. Αυτά σκαρώνει ο αρχιψεύτερος, ο ύπουλος, ο άπιστος, ο γραμματέας και φαρισαίος υποκριτής. Και σε ποιο νόμο σε είχες παντρευτεί, κανέναν Άγιο? Όχι κανέναν Άγιο, αλλά ούτε και τον Ιούδα τον Ισκαριώτιο. Αχ, ωραία, τι μας έκανε αυτή η σπίτι του νοικοκυρά σου. Μα καλά, ποια διαφορία είναι αυτή? Εγώ σου λέω ότι ετοιμάζεται να με πεθάνει και να παντρευτεί. Και εγώ τι θες να κάνω τώρα, εγκοκράτη, να συντάξω περικό σύμφωνο? Καλά, το τραύμα των παιδιών μου δεν το σκέφτεσαι? Που πρέπει να υποκρίνονται τα καημένα ότι χάσανε τη μάνα τους. Θα αποκτήσουν καινούρια, τη βλαχάρα. Παιδιά είναι, θα συνηθίσουν. Τι λες, μωρέ, τι λες? Καλά, τα παιδιά δεν τα σκέφτεσαι. Αυτή την κακομήρα θα αφήσει μια αγνή πάμπλουτη κοπέλα να πέσει θύμα αγοραπολισία. Αγνή, τι αγνή, μωρή. Τώρα αυτά τα λες εσύ με την καλή σου την καρδιά. Ξέρεις τι κολοπατσωμένες που είναι αυτές οι ορεσίβιες. Φρόσο! Καλά, τέλος πάντων θα μιλήσω καθαρά. Άμα ματσωθεί ο Αντωνάκης, έχουμε κι εμείς λαμβάνει βαρβάτη διατροφή. Κατάλαβες? Χώρια το φρέσκο μας το γαλατάκι το πρόβιο, χώρια τα σφαχτάρια μας το Πάσχα κτλ. Θα ξεπουληθείς, μωρή, για δύο παϊδάκια. Δίκιο έχεις. Άσε που δεν το τρώω κιόλας. Δίκιο έχεις, παιδί μου, αυτός ο γάμος δεν πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε όμως? Να της τηλεφωνήσουμε και να της πούμε μην τον επάρεις, είναι ζαβό? Όχι, όχι, θα πάω εγώ, θα κόψω φάτσα και κατόπιν θα σε ενημερώσω. Καλώς. Άσε να ακούσω κι εγώ, να κόψω κίνηση αύριο και θα σε ενημερώσω κι εγώ. Τώρα δεν κατάλαβες, ανοίγει και την καρδιά του. Κοριός. Το έντομο ή το αξεσουάρ του τόμπρα. Μα ακούσει το παιδί. Θεέ μου που βρίσκομαι στην κόλαση της ΚΙΠ. Στον παράδεισο της τεχνολογίας. Βάζεις ένα τόσο δά μικρό πραγματάκι στο γραφείο του και ακούς τα πάντα σαν να τα λέει στο αυτί. Αχ, ανήθικο είναι, αλλά το απολαμβάνω. Μωρή, ξέρεις τώρα τη σωρία δικημάτων κάμνης, ε? Παραβιάζεις το παραβίαστο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη Μάγνα Κάρτα, τη χάρτα του Ελσίνκη, το παραβίαστο της τηλεφωνικής συνομιλίας. Διάκαλε, στις συνομιλίες μιλάνε άνθρωποι. Εδώ μιλάει ο Αντώνης με το Μανολάκι. Κάτω τα χέρια σου το Μανολάκι, μην γίνουμε από δύο χωριά χωριά της. Ρε γαμώτο, τι κακοπάθαμε με την ύπαιθρο χώρα. Λοιπόν, άκου. Ο τέος καλός μου αποφάσισε να μου ξαναπαντρευτεί. Τι μου λες? Δεν κατάλαβα ακόμα, φουκαράς, ότι δεν κυκλοφορούν πολλά κορόιδα. Μα να μαζέψου. Συνεχίζω. Αυτή τη φορά όμως δεν θέλει έρωτες και πάθη. Όχι, θέλει χοντρά λεφτά. Η μανούλα του λοιπόν, και αντίζηλό σου, του προξένεψε νυφούλα από τον τόπο της. Τι μου λες? Λοιπόν, απόψε θα πάει ο πεθερός να τσεκάρει τον προκομμένο αν είναι καλός και τίμιος. Ο δε Αντώνης θα το παίξει χείρος με δύο παιδιά και όχι χωρισμένος. Γιατί? Για να τον λυπηθούν και να του αυξήσουν την πρίκα? Όχι, γιατί τα πεθερικά δεν εγκρίνουν το διαζύγιο. Αλλά καλέ. Η βασίλισσα της Αγγλίας είναι. Πάντως τον Κάρολο, τον Αντωνάκη, χωρισμένο δεν τον παίρνουν. Α, κατάλαβα! Θα μπουκάρεις εσύ και θα πεις ότι είσαι η τέος σύζυγός του. Και όχι μόνο, θα πάρω και σένα μαζί μου. Και εγώ τι θα κάνω? Την αρρωμένη. Όχι, εσύ θα εκθέσεις τη Μαριάνθια ανεπανόρθωτα. Θα αποκαλύψεις ότι σου έφαγε τον κόμενο. Τέλος πάντων θα θυσιαστώ. Μου χαλάει λίγο το image, αλλά μπροστά σε βουκόλους δεν πιάνεται. Οπωσδήποτε, παιδί μου, οπωσδήποτε.
Θα τη βγάλω μέσα στη συζήτηση. Μην νοιάζεσαι καθόλου. Αν δεν τηλέφωνε και τρέχα. Ναι, θα τα πούμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τι έγινε παιδί μου και με διέκοψες, μίλησε ο χωριός. Μίλησε και είπε ότι ο πεθερός έρχεται να τον δει σήμερα το βράδυ. Άρα εσύ φεύγεις αμέσως για χωριό. Τώρα παιδί μου, τώρα δεν γίνεται. Έχω να αποφυλακίσω μια νύπαντρη μητέρα που καρατόμησε το διεφθορέα τη. Είναι σοβαρή, δεν γίνεται, κορίτσι μου. Θα την αφήσει σήμερα στη στενή και θα τη βγάλει αύριο. Πρέπει να μιλήσει την ύφη όσο θα λείπει ο πατέρα τη. Ναι, ούτε αυτό όμως γίνεται, ούτε αυτό γίνεται, διότι αυτή θα καρατομήσει εμένα. Δεν ξέρει τι είναι οι πελάτες μου, είναι να μου πάρουν φόρα. Έτσι και πάρουν φόρα, του δίνουν και καταλαβαίνουν. Πρόσω, σε ένα λεπτό έχει φύγει, συνεννοηθήκαμε. Κοίταξε δυναμική Κλεοπάτρα Μορσή. Πού τα παίξει, λουξούρια. Τώρα προλίγου. Λοιπόν, θυμάστε τι θα πει. Ορίστε. Έλα, παππού, να σου δείξω τα πελοχώραφά σου. Είπα για κάουζε φίκια, α πούμε, κάνει φροντιστήριο τώρα εμένα. Ωραία. Μη σε δω, κακομοίρα μου, να γυρίζει πίσω άπρακτη, αλίμονο. Α καγχάσω. Όταν θα γυρίσω, φιλενάδα, θα κρατώ εγώ το πτώμα αυτού του γάμου στι χείρε μου. Αφήστε τα όλα και θαυμάστε υπερθέαμα. Άλλαξε του νιώσα κάτι. Α, ωραίο είναι, βέβαια. Ένα μιλάει και ο Μπουρτζόβλαξ ότι δεν ξέρουμε να ντυθούμε. Δεν μου λε, μαμά, τι κάλτσα πάει εδώ. Καλά, εξαρτάται από το τείχνο μα αρρού θα φορά. Μάνα, αυτό θα μου διαλύσει το γάμο. Σε καθιστώ υπεύθυνη. Άκουσε να σου πω, Χρυσό. Δεν θε να παντρευτεί ο μπαμπά σου. Αντιμετωπίζει έτσι ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί λίγο το έχει να έχουμε τριά. Ναι, εγώ αυτό που του διάβαζα συνέχεια μικρό στην τέταρτη τακτοπούτα. Αγριεύτηκε το παιδί. Κοίταξε, αυτή είναι η τριά. Δεν πρόκειται να σε βάλει να σφουγγαρίζει. Αυτό θα τον αλάβει ο μπαμπά σου. Το σφουγγάρισμα. Δεν είσαι καλά, ρε μάνα. Εγώ ξεπουλιέμαι να περάσω σαν άρχοντα. Όχι να κάνω το πανίσχυρο βήμ. Δεν εννοούσα, αγόρι μου, να σφουγγαρίζει. 10 Φιλιππινέζε θα έχετε. Εσένα θα βάλω να σφουγγαρίζει. Μουστάρ, θα στέλνω τη μία στο σχολείο αντί για μένα. Όχι, παιδί μου, δεν γίνεται. Θα είναι απασχολημένη στην πισίνα, θα σε βρει κοκτέιλ σε μένα. Τι λες τώρα. Επομένως. Δεν σε νοιάζει και αν παντρευτεί ο μπαμπάς, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα, εγώ άρα σε ψοφάω για ένα βλάχικο γάμο. Μάνα, αυτός πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Θα πετάξει κανένα τέτοιο, θα νομίσουν οι άνθρωποι ότι είμαστε περιθωριακοί. Ναι, αλλά είναι και λίγο μεγάλος να τον αφήσουμε έξω από καμιά πόρτα. Ναι, και πολύ μικρός να τον στείλουν στη Γερμανία μετανάστη. Επιτέλους, είχα γεννήσει τον ορίζοντα. Ελπίζω να μιλάει και καν ελληνικό, ε. Hello, you, yeah, you. Γαμώ τον τουρισμό του σε αυτό το χωριό, ησυχία δεν βρίσκεις. What do you want, madam? Τώρα τι είναι αυτό, η Αστέρο μετά το Λίγκουα Φόν. Do you speak Greek? Of course. Ωραία. Με συγχωρείτε. Ψάχνω την Δεσποινίδα Πλουτογιάννη για ένα ντουραλέξεντ λέξη, υπόθεση καθαρά προσωπική της, καταλαβαίνετε. Μπράβο ρε θηρίο, τη βρήκες με τη μία. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Καθίστε. Εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς βλέπω χρησιμοποιούμε και το πληθυντικό της μεγαλοπρεπίας. Λοιπόν κορίτσι μου, εμείς κάναμε τόσο δρόμο να έρθουμε μέχρι εδώ, να σας βρούμε. Αποκλειστικά και μόνο για το καλό σας. Μπα. Και ποιοι είστε εσείς, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μια μυστικότητα σε σχέση με ταυτότητά μας. Ακούστε μας όμως, όπως ας πούμε θα διαβάζετε μια ανώνυμη επιστολή. Α, σε βλέπω πολύ φευγάτη εσένα. Για, λέγε. Ανταλλάξαμε τώρα το λεξιλόγιο και λέω από κατευθείαν στο ψαχνό. Το ξέρεις, κορίτσι μου, ότι ο πατέρας σου παντρολογάει με κάποιον άγνωστό σου. Ναι, γιατί. Α, το ξέρεις. Το ξέρεις όμως ότι αυτός είναι χωρισμένος, πατέρας δύο παιδιών. Σοβαρά. Ναι. Α, το λέει η καρδούλα του μπαγάσα, ε. Απτόητη τώρα εσύ. Το ξέρεις, μωρί, ότι αυτός θα παίρνει για την πρίκα σου. Και γιατί θα με έπαιρνε ρε ξυπνιά, για την καλή μου την καρδιά. Και αν έχεις να γίνεις αντικείμενο αγοραπολισίας ως μοσχάρα. Γιατί τι έχουν οι μοσχάρες, ξέρεις πόσο πουλάει το μοσχαράκι στην αγορά. Ο Θεέ μου, θα τη ραπίσω τη ραπίστρια. Θα τη ρίζουν τα κόκαλα της Ρόζας Λουξεμβούργκ. Γιατί τι ήταν αυτή η χορτοφάγο. Καλά, δεν μην παθαίνεις. Έλα, πάρε να στηριχτείς. Έλα, κράτα εδώ. Θες ένα τσιγαράκι να στανιάρεις. Άντε, φέρε. Ψάχω το. Κοντίτσα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν μου κολλάει εμένα σε αυτή την ιστορία, γιατί. Γιατί την ψάχνεις τόσο πολύ, αυτό είναι όλο. Δεν μου λες ξέρεις τον πατέρα μου. Ποιος σου στήριξε σε άλλη δουλειά. Και αυτό δεν έχει καμία σημασία, καταλαβαίνεις. Σημασία έχει κάουζα εφήκειες. Να μην το κάνεις. Γιατί από πίτα που δεν τρως τι σε μέλι κι αν κάνει. Ναι, δεν τρώω εγώ, τρώει όμως η φίλη μου. Όπα, για μπες στο ζουμί. Λοιπόν, το ζουμί, κορίτσι μου, είναι ένα. Άκουσέ με προσεκτικά. Εσύ, νέο κορίτσι, ωραίο, ωραίο τάτι.
με τη χέτη σου, με τις μουσικές σου, με τον Τζον Λένον σου, με τις τσιγάρες σου τέλος πάντων. Πώς ανέχεσαι πρέπει να σε χειρίζει το πατέρα σου όπως θέλει εκείνος. Αχ, κάνω την πάπια, μαντάμ. Τι να κάνω εδώ πέρα που με στρίμωξε. Να επαναστατήσεις, μωρή, να φύγεις. Να ορθώσεις το ανάστημά σου και να φύγεις. Και τι θα τρώω, το ανάστημά μου δεν είναι θρεπτικό. Ο Θεέ. Μα γιατί δοκιμάζει τόσο άσχημα με την ιδεολογία μου. Θέλει να μεταπεινώσει, θέλει να μεταπεινώσει. Κορίτσι, θα πας βρε τώρα εσύ στην Αθήνα. Θα παντρευτείς έναν άγνωστό σου. Γιατί, ραντεβού στα τυφλά. Τέλος πάντων, μην ασχολείσαι, έχω τα σχέδιά μου. Αργή, μαμά, πολύ αργή. Λες να βρήκαν καλύτερη προσφορά και να τη δώσαν αλλού. Τι λες, αγόρι μου, που θα βρούνε γαμπρό τέτοια ποιότητα. Διόροφο, αρίστη κατασκευή σε βάερο, ευήλιο. Δεν μου λες πόσο πάω το τετραγωνικό. Μαμά, άνοιξε. Ήρθε ο πελάτης, άνοιξε. Ω, καλωσορίσατε, κύριε Πλουτογιάννη, στο φτωχικό μας. Αντωνάκη, ο κύριος Πλουτογιάννη. Όχι φτωχικό, μαμά, όχι φτωχικό, μη γίνεσαι παιδί. 170 τετραγωνικά σπίτι, 170 τετραγωνικά σπίτι. Τεράστιο, κύριε Πλουτογιάννη. Τι θα σας στρατάρουμε, κύριε Πλουτογιάννη. Ευχαριστώ τίποτα. Μα πάρτε κάτι, έχω τόσα πράγματα στα ντουλάπια. Σαπίζουν, πάρτε κάτι. Όχι. Δεν μπορεί, κάτι πρέπει να σας κεράσουμε. Είσαστε λοιπόν τώρα που έρχεστε στο σπίτι μας και για το καλό πρέπει. Να σας πω δύο λόγια. Λίγα και 40. Και δύο και τρία όσα θέλετε, κύριε Πλουτογιάννη. Τσιγκουνιές στα λόγια θα κάνουμε. Λέγει, συμπέθερε, λέγει. Όχι, συμπέθερε. Μη βιαζόμαστε. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Δεν μου λες, είτε αγουρίδα ή ιδέα μου είναι. Η οικογένειά μας είναι εύπορη. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Εύπορη, εύπορη, αλήθεια, δεν το έχει πάρει αυτή μου. Ναι, μας δεν μαριάζουν καθόλου τα λεφτά, κύριε Πλουτογιάννη. Εγώ έτσι μια καλή κοπέλα θέλω για το άτυχο το παιδί μου. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε? Ναι, εγώ βασικά ήθελα φτωχιά. Παν φτωχή, αλλά ξέρετε, επειδή τώρα εσείς είστε εύπορο, μην σας στενοχωρήσω, δεν υπάρχει λόγος. Καλώς. Εμείς έχουμε αρχές, κύριε. Έχουμε όνομα. Και το τιμάμε. Εσείς? Εμείς δηλαδή τιμή που του κάνουμε. Μην κοιτάτε τώρα που το βγάλαμε στην προσφορά. Πού διάλογο πάει στην εκκλησία? Ορίστε! Τι προσφορά είπατε? Εμείς. Προσφορά, τι λέτε καλέ. Για συμφορά μιλάμε, συμφορά. Τι συμφορά? Συμφορά μεγάλη, κύριε Πλουτογιάννη. Δεν έχασα τη γυναίκα μου και μάνα των παιδιών μου σε τρομερό ατύχημα. Τι ατύχημα? Έπεσε από τη σκάλα. Σιγά το ατύχημα. Δεν του άρεσε. Τι να του πω, να ευχαριστήσω τώρα. Και χάλασε και την καινούρια Mercedes. Έπεσε πάνω στο καπό και τη βούλιαξε. Μπράβο, τη βούλιαξε. Του άρεσε τώρα αυτό ή όχι? Παντελίστρα μου, τι θέλετε εσείς εδώ? Ήρθα να δω το παιδί μου. Απαγορεύεται σε μια μάνα να δει το παιδί της ανέστητη. Φάντασμα, φάντασμα! Ποια είναι η κυρία, για ποιο παιδί λέει? Η γυναίκα του είναι, κύριε. Η τέως γυναίκα του. Αυτή που χάλασε τη Mercedes. Ποια Mercedes? Ναι, τη Mercedes, τη Mercedes. Φάντασμα όμως είναι, φάντασμα σας λέω, φάντασμα. Μα δεν έχει πεθάνει. Πώς δεν έχει πεθάνει, σας λέω, φαντάσματα είναι, κύριε, φαντάσματα. Μα τι λέτε, αυτή έχει σάρκα και όστα. Όχι, τα μοντέρνα φαντάσματα τώρα έτσι είναι. Τις βλέπετε αυτές? Φαντάσματα είναι. Φαντάσματα είναι. Εσύ τα ξέρασες όλα, ύπουλο πλάσμα, το βλέπω στα μάτια σου! Τι σε φούρνιζα, τι ξέρασα, πες μου σε ποιον, δεν ξέρω τίποτα, σου ορκίζουμε στα κόκκαλα της μανούλας. Ποιος μανούλας, αφού ζει η μάνα σου, ρε, απαντώ. Για πόσο ακόμα, ρε, Αντωνάκη, 430 χολυστερίνη. Αχ, με κατέστρεψε. Πάνε οι βίλες, πάνε οι πισίνες, πού θα πήρε τώρα το κοκτέιλ, μου πέρα να μείνω. Τι θέλεις τις πισίνες, αγόρι μου, τέτοιο καιρό, δεν άκουσες τα νέα μέτρα. Μετά τα 20 κυβικά, η ΕΙΔΑΠ σου κάνει φάλακα. Μην αλλάζεις θέμα αυτή τη βερόψοφή μου, λέγε, ρε, λέγε, γιατί και σε ποιον τάπες, λέγε. Τι είπα, γιατί δεν μου λες τι είπα. Σε μένα το παίζει, ρε. Γιατί πήγες τα ξέρα σου όλα στην Κλεοπάτρα για το γάμο με την πλούσια. Αντώνη, είμαι αθώος. Αν είσαι αθώος, εγώ είμαι Νάντια Φοντάνα. Και όχι μόνο πήγες και τάπες, αλλά είπες θα έρθει ο πεθερός μου και τι θα του πω. Όχι. Σου αρχίζουμε σε όποια κόκκαλα θέλεις. Πρόκειται για βιγανική πλάνη. Για νέα υπόθεση Drake. Καλά, μην κάνεις σαν τις συνοδεινούς στην επίδαυρο. Σε πιστεύω. Ποιος όμως τα παιδιά, ποιος τα πέρε, γάμο το. Κάποιος άλλος. Ποιος άλλος? Εγώ, εσύ και η μπάλα μου τα ξέρουμε. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν σου ξέρει για τίποτα? Για πλησίασε λίγο, για πλησίασε, σου πω κάτι, για πλησίασε. Αυτό είναι για απάντηση, πλάκα. Η μάνα σου κράτησε το στόμα της κλειστό? Όχι τελείως, το άνοιξε να φάει μουσακά, αλλά η μάνα μου είναι κολοπετσωμένη, ρε. Τι να πω τότε, μας βάλανε κοριό. 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 Εσύ, αγόρι μου, καλλιγώνεις ψήλο. Που να πιάσουν κοριού οι αθεόφοβες. Ψάξε. Εδώ δεν βλέπω τίποτα. Βάλτε αυτό επάνω. Βάλτε πάνω, πλάκα. Για να μην είναι. Εδώ. Ψάξε. Ω Θεέ μου, υποψιάζομαι ότι ο Μανολάκης δεν είναι τόσο βλάξος, το περίμενα. Δύσκολη ζωή θα ζήσω. Κάτσε να ζήσεις πρώτα. Θα μας σκοτώσει όλες ο Αντώνης, δεν γλιτώνομαι. Σιγά τον αιμοβόρο, καλέ. Τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς κάνει παιδί μου όταν χάνει χρήματα. Θηρίο ανήμερο γίνεται. Άσε δε μα χάσει πισίνα. Σε λιμιάζεται. Έχει δίκιο η πελάτης μου. Πελάτη, τι πελάτης? Δεν μ' άρεσε αυτό, γιατί το είπες? Διότι κονδύκιο στην εκβανόν θα χρειαστείς δικηγόρο. Γιατί να χρειαστώ δικηγόρο?
Γιατί φοβάμαι ότι αυτός, μόλις αποκαλύψει τον κοριό, θα ζητήσει αμέσως την προφυλάκησή σου για υποκλοπή διαζώντος απεχθεί. Ένιωσε να σε βγάλω έξω εντός 15 ημέρου. Θα ισχυριστώ κλονισμό της ψυχικής ισορροπίας λόγω διαζυγίου. Τι λες τώρα, αφού αυτή το ζήτησε το διαζύγιο. Προς τι το άγχος και αυτοκαταστροφή. Κυρία Ένορκη, κύριε δικαστά, σεβαστό και αγαπητό ακροατήριο. Βεβαίως και εμείς ζητήσαμε το διαζύγιο, πλην όμως επιστρέψαμε ότι δεν θα μας το έδιδε. Ο ανέσθητος όμως μας το έδωκε. Έκτοτε εκλονίσει την ψυχική μας ισορροπία. Το ρίξαμε στους κοριούς για να ξεχάσουμε. Δεν θα είσαι καλά που θα με βγάλεις κουνημένη. Αναγκαστικός. Κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αντί να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, δεν βγάζουμε τον κοριό από τον μπιμπελό, λέω εγώ. Σατανικό. Nullum crimen, nulla pena sine corpus crimen. Δεν υπάρχει έγκλημα, παιδί μου, χωρίς το σώμα του εγκλήματος. Είπα για Κλεοπάτρα. Πού να υπάγω. Προς Άγραν Κοραίου, φυσικά. Δεν θα σε καλά, δεν γίνεται. Τότε να περιμένουμε να μας πεθυμίσει ο κοριός, να έρθει μόνος του. Παιδί μου, εμένα με υποψιάζεται. Το βρήκα. Εσύ θα πας. Ότι δήθεν θέλεις να δεις το Μανολάκι και θα αρπάξει το κοριό στα μουλοχτά. Δίκα έχει πρόσωπο μου. Εσύ είσαι το κατάλληλο πρόσωπο. Συμφωνείς και εσύ, Χαρά, Απολύτως. Έστω, ας πάω εγώ. Αχ, ασώψετε η μήτυρα μου που με κατασκεύασε πολυμήχανον. Αγόρι μου θρίαμβος, η μάνα σου σ' έσωσε από τους εισβολείς. Βρήκα τη λύση. Μπράβο, μάνα. Βρες τώρα και μία λύση για το Κυπριακό να φύγει από το κεφάλι μας. Αντί να με κοροϊδεύεις, θα έπρεπε να μου φυλάς τα πόδια. Σου φέρα πίσω την πισίνα σου. Τι? Την υφούλα σου ήθελα να πω. Ρε Αντώνη, να έρχομαι κι εγώ στην πισίνα σου να πίνουμε εξωτικά κοκτέιλ. Θα δούμε. Αν είσαι φρόνιμος, για πες πώς σου κατάφερες, για λέει. Πήγα παιδάκι μου στο χωριό και τον βρήκα. Άκουσέ με, συμπέθερε, του λέω. Άκουσέ με πρώτα. Και ύστερα βγάζεις απόφαση σαν δίκαιος άνθρωπος που είσαι. Είναι πράγματι δίκαιος. Όπως κατά είναι, αλλά λίγο κλείψιμο δεν κάνει κακό. Λοιπόν. Για συνεχίστε. Μετά του είπα, άσε, ότι η γυναίκα σου τρελάθηκε μετά από μια παράσταση της Μύδιας που είδε στο Ηρώδιο και ήθελε και αυτή να σφάξει τα παιδιά της. Την κλείσαν στο άσυλο, εσύ αναγκάστηκες να τη χωρίσεις. Και τώρα τι να πεις στα παιδιά, ότι η μητέρα τους τρελάθηκε. Τα πληγώσεις τα παιδιά. Τους είπες ότι πέθανε. Και εκείνο το μοιραίο βράδυ το σκάσα από το Δαφνί για να έρθει να σε καταστρέψει. Καλά, πού τα βρίσκω. Πού τα βρήκες όλα τα χριστιανή μου και τα πες. Και αυτός τι είπε. Σαν πως μπορούσε να μιλήσει από το κλάμα. Μαύρο δάκρυ έχεις όλη η οικογένεια. Και οι πλούσιοι κλαίνε. Κλαίνε. Και οι νύφοι. Καλά, αυτή δεν βρήκε την ώρα να έρθει στην Αθήνα, Αύριο βράδυ είναι εδώ. Τι είπε να φέρει και την πισίνα μαζί. Τι το είπατε. Πάψε σύρε. Έλα, κουμπί σου. Έφυγε προξενήτρα. Πήγαινε να φέρει τον κοριό. Λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι το γραφείο του Αντωνάκη είναι αυτό. Ωραία. Εις ποιον σημείο κοίταται ο Κοραίος. Φρόσο μωρό μου, δεν πρόκειται για την απόβαση στην Ορμανδία. Ένα κοριό θα πάω να φέρεις. Δηλαδή τώρα τι θα πρέπει να φέρω δεινόσαυρο για να με αφήσει να οργανωθώ. Μα είναι παιχνιδάκι. Θα μπεις μέσα και θα δεις πάνω στο γραφείο του Αντώνη ένα μπιμπελό. Μια γυναίκα έτσι. Γυμνή. Όχι, ένα μαύρο φοράει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μέσα έχω κρύψει τον κοριό. Θα πας, θα τον πάρεις διακριτικά και θα φύγεις. Αν προκύψει τίποτα, πες κάτι και εμείς θα έρθουμε να σε βοηθήσουμε. Καλώς. Ωραία, καλώς. Αχ, Θεοφάνη, το όμπρο μου την ευχή σου. Αμάνι, φροσάρα, κύριε πρώτη του μηνός. Εγώ είμαι καταλυτική, παιδί μου, κυκλοφορώ όλες τις μέρες. Μόνο καταλυτική και τούρμπο και GTI είσαι αχάπη. Μα το έχω σε κουσουζιά να βλέπω πλαρχηγό πρώτη του μηνός. Πώς έχουν οι άλλοι τις μαύρες γάτες. Έχει χάρη που δεν βρίσκω το επιπλό. Βιδάλω στο σταυρό του κεφάλι, γουρουνοειδή τύπε. Μη συγχύζεις, αγάπη μου. Μη συγχύζεις, αγάπη του. Εγώ θα σε αγαπώ όπως και να είναι. Αδύνατο να εντοπίσω έντομον! Αδύνατο να εντοπίσω έντομον! Ρε Μανώλη, γιατί όλοι οι βλαμμένοι έρχονται να πάθουν κρίση στο γραφείο μου, λες. Ναι, τώρα αυτός ο Μανολάκη μου προσβάλλει βεβαίως κάτι σιρωίνε, αλλά εγώ δεν προλαμβάνω να συγχυστώ, καταλαβαίνεις, Που διέλα το έχετε βάλει τέλος πάντων αυτό το βιβλό, Που σκατάρε το βάλετε το βιβλό! Ποιο βιβλό, αγαπημένοι, δεν σε κατανοώ! Αμάν. Έντομον! Έντομον εμφανίστη στο ορίζοντα, over, εντοπίστη, έντομον, εντοπίστη. Πού το πα το αγάπη, παιδιά μου, δεν σε καταλαβαίνω. Είναι καρακιτσαρία, αγαπητέ μου, ξέρει τα σχολεία στην αισθητική. Παίξτε λίγο, man to man, παίξτε. Κλεοπάτρα, μάλιστα τη φίλη σου. Τι κάνετε εκεί, μάτια χάρη με κατασκοπεύετε. Τα φαινόμενα πατούν, Αντώνη, μην κάνει έτσι, απατούν τα φαινόμενα. Δεν θα χώσει μέσα τη φυλακή τη μάνα των παιδιών σου, θα τη χώσει, θα τη χώσει. Φράσα! Μην την αγγίξεις αυτή γιατί περάσει πάνω το δικηγορικό μου πτώμα. Ηρέμησε, εσύ τον έφαγα τον κοριό. Και χάρη που είμαι στα χάη μου σήμερα και δεν σε πάω αυτόφορο. Άλλωστε δεν προλαβαίνω σε λίγο έρχεται σπίτι η πρίκα της ζωής μου. Η γυναίκα της ζωής μου. Χα! Καλή χώνευση. Μερσί. Αυτού σου, καμάρι μου, αυτού σου. Καλά, όλα δεξιά σου έρχονται σήμερα. Τι συνωμοσίες ξεσκεπάζεις, τι πλούσιες νύφες ρίχνεις. Σήμερα ειδικά σου επιτρέπω το φτύσιμο, διότι όντως έχω ξεπεράσει το όριο ως επιτυχημένος. Τι να σου κάνω αυτή μου, βάλε κανένα σκόρδο καλού κακού. Τι είναι ρε βλάκα, θα βάλω σκόρδο να βρωμάω σαν καλέο σκορδαλιά. Μαμά, ήρθε η πισίνα με την ύφη.
Γεια σας. Μαμά, η αντιπροσωπεία από το Μαρόκο. Του κόμματος είναι. Εσύ είσαι το πεθερικό, να πούμε. Κοίτα ρε μαλάκα τι πεθερά χάνω για πάρτι σου. Μαμά, γιατί έχω ένα κακό προαίσθημα. Εσύ είσαι ο γαμπρός. Καλά, θα γελάσουμε χοντρά απόψε. Πού είσαι μάνα και εγώ είμαι ο γιος. Καλά, εσύ είσαι πολύ μεγάλο μούτρο, έτσι. Ρετζόνι, τι λες θα τον υιοθετήσουμε. Τι λέτε, τι λέτε, τι θέλετε από την τίμια οικογένειά μου. Του λένε ρε μεγάλε, βασικά πέρασα να σου πω να μην με περιμένεις. Το έπαιξα λιγάκι στο γέρο για να την κάνω από το κολοχώρι, κατάλαβες. Ποιο γέρο, ποιο κολοχώρι. Του παραλίγο πεθερώσουνται, Γιατί παραλίγο. Γιατί φαντάστηκες ότι έκανα τόσο δρόμο για τα μούτρα σου. Γιατί τα δικά του είναι καλύτερα. Κουλάρισε ρε μεγάλε, κουλάρισε. Σημασία έχει ότι είχα να το δω τρεις μήνες το παλικάρι. Γιατί είναι άδεια όλο χαγός, κατάλαβες. Και βρήκα την ευκαιρία με το προξενιό. Πήρα άδεια από τη σημαία. Α, εντάξει. Μαμά, μαμά με χρησιμοποίησε. Και σήμερα αδερφάκι μου προξενιό το 2000, δεν λέει. Μαμά, βγάλ' τους έξω. Αφήστε με να κλάψω μόνος μου για τη χαμένη μου πισίνα. Μην κάνεις έτσι ρε πατέρα, θα σκαλώγω στην πισίνα και κάνω κοκτέιλ. Τελικά, δεν είναι από το κόμμα. Thank you.